samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Θέλαμε να σας δούμε όλους εκεί, έτσι θα έχει και επιτυχία νομίζω, δηλαδή ακόμα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Πώς ήρθε η ιδέα? Εμείς κάθε χρόνο στους μέλους έχουμε πάρα πολλά πορτοκάλια, τα οποία πέφτουν κάτω στη γη γιατί δεν έχουν τιμή και τα κλασικά όλα αυτά που ξέρουμε δεν μπορεί να τα δώσει ο κόσμος. Οπότε είπαμε να κάνουμε μια γιορτούλα, να φτιάξουμε χυμό για τον κόσμο, να διαθέσουν εκεί η παραγωγή και τα πορτοκάλια τους. Και να προσπαθήσουμε έτσι να περάσουμε καλά, να καλωσορίσουμε και την άνοιξη που ελπίζουμε να έρθει. Σιγά σιγά θα έρθει και να εμφανιστεί. Ναι. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε δηλαδή, καταρχήν θα διαθέσετε φαντάζομαι πορτοκάλια, είπατε έτσι, σε χαμηλές τιμές. Λοιπόν, τι θα έχουμε εκεί τώρα. Υπάρχει μια υπαίθρια έτσι αγορά από διάφορους παραγωγούς. Ακόμα θα υπάρχουν 3 δραστηριότητες, 4 για τα παιδάκια, μικρά και μεγάλα. Θα έχουμε ζωγραφική από 2 ζωγράφους οι οποίοι είναι στο νησί. Θα έχουμε μουσικοκινητική από μια κοπέλα η οποία είναι μουσικός, η κυρία Σιμίνα στο Καρλόβαση. Θα έχουμε χειροτεχνίες, έτσι, παιδικό κόσμημα και διάφορα και παιχνίδια διάφορα ομαδικά. Ναι. Αυτό για να μπορούν οι γονείς να απασχολήσουν τα παιδιά, να περάσουν καλά και οι ίδιοι. Ακόμα θα υπάρχει το χαριστικό ανταλλακτικό παζάρι, το οποίο θα γίνεται ένατη φορά στη Σάμο. Είναι μια ομάδα από το Καρλόβαση η οποία το οργανώνει και θα έρθουν εκεί, θα τους φιλοξενήσουμε, όπου μπορείτε να δίνετε, να παίρνετε πράγματα χωρίς χρήματα, ανταλλακτικά ή χαριστικά. Επίσης θα έχει πολλά γλυκά από εκεί φτιαγμένα από τις γυναίκες του χωριού, παραδοσιακά. Φαντάζομαι και γλυκά από πορτοκάλι, έτσι, λογικά. Πορτοκαλόπιτες, κέικ πορτοκαλιού, κουλουράκια, όλα σε σχέση με το πορτοκάλι πάντα. Και ακόμα θα έχει και πάρα πολλές χειροποίητες μαρμελάδες. Α, μάλιστα. Αυτά, μουσικούλα, κρασί, δωρεάν. Πιστεύουμε να είναι καλός ο καιρός να περάσουμε καλά. Λοιπόν, από τις 12 το μεσημέρι και μετά, έτσι. Στο δημοτικό σχολείο, στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου των Μήλων. Την Κυριακή, αυτή που μας έρχεται, 18 Μάρτη στις 12 το μεσημέρι. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.